Μία σειρά από σταθμούς είχε η επίσκεψη του Νίκου Παπά στη Μεσσηνία, με πρώτο και κύριο το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέζος ενημέρωσε τον Υπουργό για όλα τα ζητήματα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μεγάλα έργα εξοικονόμησης πόρων σε καινοτομίες που έχουν ήδη μπει σε φάση υλοποίησης, ενώ έθεσε με ιδιαίτερη έμφαση τη δημιουργία ενός ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Πελοποννήσου, οι πέντε νομοί, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη θεραπεία του καρκίνου. Είναι μια πρόταση. Και τι θέλουμε, ευελπιστούμε να εγκαταστήσουμε στο νοσοκομείο μας ένα κοινοθεραπευτικό τμήμα που θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα που αντίκρισε, δήλωσε ο Νίκος Παπάς. Βλέπω ότι υπάρχει δυνατότητα όταν υπάρχει διάθεση, όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, όταν υπάρχει και η διαπιστωμένη ικανότητα από τη μεριά και της διοίκησης και του δυναμικού του εργατικού και των γιατρών που είναι στο νοσοκομείο, τα πράγματα πραγματικά να δένουν προς το καλύτερο. Στην συνέχεια ο κύριος Παπάς είχε συνάντηση με τον επιχειρηματικό κόσμο στο επιμελητήριο. Επιτάπτως όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, με έμφαση να δίνεται στο κλίμα που επικρατεί στην αγορά και την πραγματική οικονομία. Ο ακατάσχετος λογαριασμός, επανειλημμένος, το έχουμε ζητήσει στο παρελθόν. Δεν ξέρω οι θεσμοί αν το υπηρετούν ή δεν το υπηρετούν, από ό,τι είδα όχι. Δεν ξέρω με τι τρόπο μπορείτε να το ξαναδείτε, τρομερό πρόβλημα. Είναι μεγάλο το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο κ. Παπάς βρέθηκε στην συνέχεια στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, όπου και είχε συνάντηση με την Ελένη Αλιφέρη. Σε δάκο προσβολής και άλλων ασθενειών, άρα θέλω να μεταφέρετε και στους συναδέλφους σας υπουργούς ότι θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση φέτος να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις, γιατί δεν είναι τοπική η βλάβη, είναι εθνική η βλάβη. Άλλως, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν οι επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες τέθηκαν επιτάπητος από τους δημάρχους στην συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Παπά. Για τους εσωτερικούς οδικούς άξονες θα είναι έτοιμες μέχρι τα τέλη του Μάρτιου. Αυτό ήταν μια υποχρέωση που κατάφερε το Υπουργείο Υποδομών να αποσπάσει από τον παραχωρησιούχο το μορέα του μεγάλου οδικού άξονα και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί γρήγορα η χρηματοδότηση. Ο ίδιος Υπουργός αναφέρθηκε αρκετές φορές στο ζήτημα της Ίδρυσης Ελληνικής Διαθεμικής Υπηρεσίας, με σχεδόν σύσσωμο στους φορείς να του θέτουν το αίτημα για να γίνει το κέντρο και η διαστημική πύλη στην Καλαμάτα. Ο ίδιος σημείωσε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας των μικροδορυφόρων. Έτσι, είναι δορυφόροι οι οποίοι πετάνε σε χαμηλότερο ύψος από τον κανονικό, στα 30 χιλιόμετρα, 35 αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, οι οποίοι αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να μπορούν να μένουν στον αέρα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν και κόστος πάρα πολύ μικρότερο στην ανάπτυξή τους από την ανάπτυξη ενός τυπικού συνηθισμένου δορυφόρου. Συνεπώς αυτές τις δυνατότητες θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε στο έπακρο, να ξαναδούμε τις μελέτες, να τις επικαιροποιήσουμε.